Στην τελική ευθεία μπήκε η ακροαματική διαδικασία τη δίκη για την απαγωγή του επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη με την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων. Σήμερα, ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Ανατολική Κρήτη, βρέθηκαν τέσσερι κατηγορούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν προφυλακιστεί καθώ του ασκήθηκε δίωξη τον περασμένο Σεπτέμβριο, ωστόσο μετά τι απολογίε του αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικού όρου. Πρόκειται για τέσσερι άνδρε με καταγωγή από το Ρέθυμνο, οι δύο εκ των οποίων αδέρφια. Και οι τέσσερι υποστήριξαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Δεν έχω να πω απολύτω τίποτα. Απάντησε σε σχετική ερώτηση τη έδρα ο 46χρονο, τον οποίο μάλιστα αποδίδεται από το κατηγορητήριο και ηγετικό ρόλο. Σε ερώτηση τη Προέδρου, αν ήταν αυτό που ακούστηκε κατά τη διάρκεια τη απαγωγή, να λέει με βαριά κριτική προφορά πω κανεί δεν πρόκειται να πάθει κάτι, απάντησε δεικτικά, σημειώνοντα πω δεν είναι στοιχείο η προφορά του. Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαι εδώ. Υποστήριξε ο ένα από τα αδέρφια με καταγωγή από το ορέθυμνο. Δεν έχω καμία σχέση. Ντρέπομαι που είμαι κατηγορούμενο σε αυτή την υπόθεση, είπε ο τελευταίο στη σειρά που κατέθεσε, επιχειρηματία ο ίδιο στον αγροτικό χώρο με καταγωγή από τα σφακιά, σε ό,τι αφορά την καταγεγραμμένη επίσκεψή του και τη συνάντησή του με άλλα άτομα γνωστά στι αστυνομικέ αρχέ, στον οικισμό Βρασκάτων Σφακίων, όπου και εκτελήχθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του θρύλερ τη απαγωγή του 54χρονου επιχειρηματία. Ο κατηγορούμενο υποστήριξε πω βρέθηκαν εκεί εξαιτία ενό σασμού. Οι κατηγορούμενοι λένε ότι προσπάθησαν να σα βοηθήσουν. Είναι Δεν επιτρέπεται να κάνουμε σχόλια. Το δικαστήριο θα συνέλθει εκ νέου την ερχόμενη Δευτέρα με την αγορεύση τη εισαγγελέα τη Έδρα και την πρότασή τη. Θα ακολουθήσουν οι αγορεύσει των συνηγόρων. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη τη ερχόμενη εβδομάδα.